Χριστός και Παναγία, τι καλοκαίρι είναι αυτό ρε φίλε. Αγαπημένε μου Χριστοκιώση, καλή σου μέρα. Καλημέρα Γιώργο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, φίλοι της εκπομπής, ένας απλός παρατηρητής, φίλοι του Λίμπερο, του πιο in ραδιοφώνου της πόλης. Αγαπημένοι μου ακράτες, γεια σας και χαρά σας, που έλεγε και ο Οικονομίδης. Σήμερα θα σας ανοίξω την καρδιά μου. Θα πεις τώρα, δεν είμαι ο Μπάρναρτ. Ποιος ήταν ο Μπάρναρτ, θυμάσαι? Βέβαια, Κρίστιαν Μπάρναρτ, αρχήρης ανοιχτής καρδιάς, Νότια Αφρική φίλε. Ρε μεγάλε, τι γνώσεις είναι αυτές που έχεις? Πάπυρους Λαρούς και Μπριτάνικα. Και Μπριτάνικα. Να βάλουμε και τον Τζαρτζάνο. Γραμματική, Αχιλλέας Τζαρτζάνος. Ένα μπλε βιβλίο ήταν, το μισούσα ρε φίλε. Δεν το προλάβαμε εμείς Γιώργο. Δεν το προλάβεις, καλά είσαι και μικρός εσύ. Βέβαια. Εγώ είμαι μεγάλος. Είσαι 47 πρέπει να είσαι τώρα, έτσι. Μη σου πω 47 και μισό. Καλά το κατάλαβα. Και γι' αυτό το λόγο, αγαπημένε μου Χρήστο, διακατέχομαι sometimes από θλίψη. Θλίψη Γιώργο, ε. Σταχωριέμαι. Για εξηγήσου. Θα εξηγηθώ, βάλε λίγο τραγουδάκι να ακούμε. Τι ζέστη ήταν αυτή χθες. Βέλαξα. Τι καλοκαίρι είναι αυτό που περνάμε ρε φίλε. Βλέπω κόσμο στο δρόμο, βλέπω παλιούς φίλους, βλέπω γνωστούς, βλέπω αγνώστους, οι οποίοι με αναγνωρίζουν. Είμαι και αναγνωρίσιμο άτομο. Όχι σε αυτό. Το έχω πολλά χρόνια σε αυτή την πόλη. Παλιά σαν play και μετά σαν τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, που κάνουμε το χαβά μας εδώ από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση παλαιότερα, και έχουμε αναπτύξει αυτή την υπέροχη σχέση. Θέλω λοιπόν, που από ό,τι φαίνεται μια καριέρα γύρω στα 20 χρόνια φτάνει προς το τέλος, μάλλον δεν θα συνεχίσω από εδώ και πέρα, δεν ξέρω. Έκανα μια σκέψη. Μια ενδοσκόπηση. Σκέψη. Έψαξες μέσα σου. Ενδοσκόπηση θα πει αυτό, έτσι, ε. Εσωτερική. Ακριβώς. Μάλιστα, σκέψη. Εσωτερική αναζήτηση. Μια εσωτερική αναζήτηση, και λέω ας σταματήσω μαζί με το μεγάλο τον αρχηγό. Άρα συνεχίζεις για 7-8 χρόνια ακόμα. Αντζελίνο, μας πας τόσο. Μη μας πας τόσο, εντάξει. Άντε να κάτσει μέχρι... Για πενταετία ακόμα. Θα κάτσει, ξέρεις τι σκύλος είναι. Δεν μας άρεσε. Θα κάτσει. Επειδή λοιπόν κάνω τις σκέψεις ότι αυτές οι εκπομπές να είναι οι τελευταίες. Ναι. Γιατί κάπου βλέπω ότι φωνή βόντος εν τη ερήμο, και ο ιερός σκοπός που έχω εδώ να ενημερώνω, αλλά και να ασκώ καλοπροαίρετη κριτική σαν τέταρτη εξουσία που είμαστε εμείς, οι δημοσιογράφοι και η παραγωγή, δεν πιάνει, δεν έχει αντίκτυπο. Και στεναχωριέμαι ρε φίλε. Στεναχωριέμαι, ξέρεις γιατί στεναχωριέμαι? Για πες. Πώς λέμε, ο τελευταίος των μεγάλων. Βέβαια. Ο τελευταίος των Μοϊκανών. Να πω για τον εαυτό μου. Ρε μεγάλη, σας μιλάω έτσι μέσα από την ψυχή μου σήμερα. Ο τελευταίος των ρομαντικών. Όσο για να ψάξω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ψάχνω να βρω τον Πλάτωνα τον Φορόπουλο, ψάχνω να βρω τον Λευτέρη τον Πανταζή, τώρα πανά πιο παλιά, το Στέλιο τον Γρηγοριάδη, το Βασίλη τον Κοφσανίδη, το Κλεάνθη τον Βαλαρούτσο, βουνά δημοσιογράφοι με τεράστια κριτική, πένες απίστευτες που ασκούσανε αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση θετική, επικοδημητική, με αγάπη, που πλησιάζανε τις εξελίξεις και τις κατευθύναν πολλές φορές. Γιατί βρισκόταν μες στην κοινωνία
και παίρνανε το θέλω του Παοξή, τον παντρεύανε με το δικό τους που ήταν σωστή στις απόψεις τους και το βγάζανε μέσω των εφημερίδων τότε, με αποτέλεσμα να βοηθάνε και τις εκάστοτες διοικήσεις να παίρνουν σωστές αποφάσεις. Για μας όλους που υπηρετήσαμε το δικέφαλο αετό, που ξαμολυθήκαμε από πίσω του αυτός να πετάει ψηλά, άντε να το φτάσεις, και εμείς να ακολουθούμε από κάτω και να τρέχουμε μαζί του σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα γήπεδα, τα γνωστά και τα άγνωστα. Έμεινα μόνος ρε φίλε. Λέμε μια κουβέντα και μας κοιτάζουν μυστήρια. Σου τι λέει αυτός? Λες αυτά, είσαι κατά του Λουτσέσκου, είσαι κατά του Σαββίδη, είσαι κατά του Γκαγκάτσι? Τι είναι δυνατόν εγώ να είμαι κατά? Εγώ, ο οποίος σε όλη του τη ζωή έχει βάλει πάνω απ' όλα τα δευτερεύοντα πράγματα την ιδέα του ΠΑΟΚ, τον έχω μόνο κάτω από την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τους γονείς μου, όσο ζούσαν, τα αδέρφια μου, τα νύψια μου, τη δουλειά μου και μετά τον ΠΑΟΚ μου. Πολλά χρόνια ξεκίνησα σε ένα παιδάκι που έμπαινε εκεί από την 8 από την Τρύπα. 6-7 χρονών έφευγα από τη Λαχαναγορά και πήγαινα με τα πόδια στην Τούμπα και έμπαινα από εκείνη την Τρύπα. Το μάτς άρχισε 4 ώρα, εμείς μπαίναμε από τις 12. Και μας έδινε η μανούλα μας να πούμε το ψωμοτήρι μαζί και ώσπου να το φάμε ξερενότανε. Από τις πολλές τις ώρες. Από πού νομίζετε βγήκε το ΠΑΟΚ και ξέρω ψωμί? Γιατί έπαιζε το μάτς, ήταν στις 5 η ώρα και 10 η ώρα το πρωί ήταν γεμάτο το γήπεδο. Μιλάω για τέτοιο, για τέτοια κοσμογονία όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ στην εποχή μου. Τώρα έμεινα τελευταίος. Μιλάω και δεν καταλαβαίνω. Καλά που βγαίνει ο Στέλιος, να πούμε, ο άλλος ο Αριστίδης, ο άλλος από τη Βέρεια, ο... λένε το παιδί, Σάκης. Ο Γιώργος από την Ιμαθία, κάτι παλί, που με καταλαβαίνουν. Βγήκε χθες ο Βεργιώτης, να πούμε, και είπε δύο κουβέντες. Βγήκε ο άλλος από το, από το Λιτόχωρο, ο Χασάπης. Άντε ρε, λέει, πάνε πάρε τον παίκτη, τι κάθεσαι? Τι κάθεσαι? Ναι, αλλά άμα θα το πούμε καλά, κάνεις αντιπολίτευση τον Ιβάν, τον Ευεργέτη, το μεγάλο, δεν θα κάνω. Όχι αντιπολίτευση, τη γνώμη μου. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Να λέμε τη γνώμη μας και να κάνουμε κριτική. Ακόμα και για την τελευταία δεκάρα που μπαίνει στο σύλλογο. Θα πεις σύλλογο. Σύλλογο το λέμε εμείς. Υπάλλη εγώ, ο Βεζιρτζής, ο Λάκης ο Οικονομίδης. Σύλλογο το λέμε. Βγήκανε τώρα τα βλαχαδερά, ο Όμιλος, ο Οργανισμός, το κλαμπ. Δεν τραβάτε ρε τα αυτά σας. Κάνατε κλαμπ, να πούμε, τον ΠΑΟΚ. Το κλαμπ. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, καμπαρέ, καλλιγούλας? Να πας να κουνηθείς? Ο ΠΑΟΚ είναι η ζωή μας. Είναι η ιστορία μας. Είναι η συνέχεια της πατρογονικής γης που αφήσαμε πίσω και θα ξαναγυρίσουμε. Και έχουμε αυτό να μας τη θυμίζει. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι ούτε Άρης, ούτε Ηρακλής, ούτε Παναθηναϊκός, ούτε Ολυμπιακός, ούτε Άρσεναλ,
ούτε Ρεάλ Μαδρίτης. Ο ΠΑΟΚ είναι γεμάτος θυμίσεις, νοσταλγίες, οράματα, εικόνες, καψούρα, αγάπη, πάθος, αγώνα, αμφισβήτηση, επανάσταση, revolution που λέει και ο σχορεμένος ο Ζαγοράκης, παραγωγικά. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Γι' αυτό, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ για μας ρε μάγκες. Και δεν θα μιλήσω δε από τη γνώμη μου. Μα όποιο ραδιόφωνο, όποιο site, ότι έντυπο μέσο να μπείτε. Και τώρα με το ίντερνετ δεκάδες εκπομπές, δεν θα ακούσετε τέτοια λόγια. Όχι ότι δεν τα ξέρω τα παιδιά, δεν τα νιώθουν. Μπορούν να καταλάβουν τι θα πει ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ δεν είναι ο Σαββίδης, δεν είναι ο Γκαγκάτσης, δεν είναι ο Βιερίνια με τον Λουτσέσκου. ΠΑΟΚ είναι 100 χρόνια ιστορίας, συνέχεια 2000 χρόνων ιστορίας. Από τη Μεγάλη Ελλάδα. Αυτή είναι μια κουτσουλιά που σε έχει μείνει. Ήταν εδώ η Ελλάδα. Η Ελλάδα έπιανε τη Θράκη. Ανέβαινε πάνω και έφτανε μέχρι το Δούναβι. Έπιανε την Κωνσταντινούπολη, περνούσε απέναντι στην Ασία. Η Ελλάδα ήταν σε τρεις Ηπείρους. Πιανε όλα τα παράλια του Πόντου. Σινόπη, Σαμψούντα, Τραπεζούντα, Κεραζούντα, Οδυσσός από την άλλη μεριά, Μεγαλούπολη. Και συνέχιζε παρακάτω, Προύσα, Μερσίνα, Ατάλια, Δεκάπολη στο Ισραήλ, στη Συρία Αντιόχεια, στην Αίγυπτο, Αλεξάνδρεια, Τρίπολη στη Λιβύη. Και μετά περνούσε απέναντι από την Μπαρτσελόνα και από την Βαρκελόνη και πήγαινε στη Μασσαλία και στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Σικελία και στην Κάτω Ιταλία, στη Σιρακούσες, Κοτρώνα, Ημέρα, Νεάπολη, Νάπολη, Νεάπολη και δεκάδες πόλεις, δεκάδες. Όλο αυτό έχει μαζευτεί στον ΠΑΟΚ. Αυτό αντιπροσωπεύει ο ΠΑΟΚ. Και όλοι από αυτούς όλους έμεινα τελευταίος. Γιατί δεν βλέπω διάδοχη κατάσταση και αυτό με στεναχωρεί. Το κλαμπ, ο οργανισμός. Μη μιλάς, μη θυμώσει ο Ιβάν. Τι αθυμώσει ο Ιβάν. Ας θυμώσει, πάει να θυμώσει. Χωρίς τον Ιβάν ήμασταν και μετά τον Ιβάν θα υπάρχουμε. Θα πεις, δεν είσαι ευχαριστημένος. Βεβαίως και είμαι ευχαριστημένος. Μέχρι ένα σημείο. Θέλω κι άλλα. Λίγα μου δώσε. Για εκεί που τον έχω τοποθετήσει. Όλα αυτά τα μέρη που είπα, επικεφαλής είναι ο Ιβάν. Λίγα τον έδωσα εγώ. Τι μου έδωσε αυτός, ψίχουλα. Ναι, αλλά το περσινό το πρωτάθλημα, γεια σα του Ιβάν. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι εδώ, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, Ιβάν. Μπορείς, έχει καλός. Δεν μπορείς, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε εμείς. Βοηθήσουμε όσο μπορούμε και μαζί θα πορευτούμε μέχρι να βρούμε μια διάδοχη κατάσταση που θα μπορεί πιο πολλά. Γιατί εγώ θέλω πιο πολλά. Θέλω κυριαρχία. Αλλά πάνω απ' όλα, πρόεδρε, θέλω νοικοκυριό. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι το πιο νοικοκυρεμένο σωματείο της Ευρώπης, όχι της Ελλάδος.
με τον πιο νοικοκύρη πρόεδρο, τον κύριο Κατσαρή. Με δύο ιδιόκτητα γήπεδα, κύριε Ιβάν Σαββίδη, που σου τα δώσαμε και τα δύο. Εμείς η γενιά της κατοχής, η γενιά της μικρασιατικής καταστροφής, η γενιά, κύριε Σαββίδη, της ανταλλαγής των κατοίκων, που αφήσαμε περιουσίες, να πούμε, ατράνταχτες, μετοχές στις τράπεζες της Ανατολίας που μας φάγανε, σπίτια ασημικά και θαμμένους νεκρούς που τους βγάλαν έξω, να πούμε, και τους πετούσαν τα κόκαλα στα σκυλιά. Εμείς λοιπόν όλοι έχουμε απαιτήσει από σένα, γιατί εμείς σε δώσαμε ένα ΠΑΟΚ πανίσχυρο, ένα ΠΑΟΚ που δεν χρωστούσε. Αχ, κάτι ψίχουλα εκεί πέρα πήγες, ήπιες έναν καφέ και το καθάρισες. Όσους στήχησε ο Καντουρί 5 χρόνια που δεν ακούμπησε μπάλα, κάνανε τα χρέη που σαφίσαμε. Γιατί είχαμε νοικοκυριό. Και το ξαναλέω, πρόεδρε, δύο ιδιόκτητα γήπεδα. Είχε σερμαγιά να ξεκινήσεις. Άργησες πολλά χρόνια μέχρι να καταλάβεις τη δυναμική και μέχρι να καταλάβεις ότι δεν μας κάνεις χάρη. Γιατί μπήκες, τάκουψες, έκανες, έβαλες τον Άγγελο, έφερες τον Βρίζεπαρ, τους Αγοράκη, έφερες στην Εθνική Ελλάδος κάτι παρακμιακούς, κάτι κατσουράζ, κάτι νίνιδες, κάτι χαλκιάδες, κάτι... Μπάς περιπτώσει. Σταματάω, δεν δίνω μία, πάτε όπως θέλετε, γυρίστε πίσω, πάτε από εδώ, πάτε από εκεί, κάντε το έτσι μέχρι να πάρεις χαμπάρι ότι... Έτσι και δεν έχεις δυνατό ΠΑΟΚ, δεν είσαι δυνατός ούτε κι εσύ. Αν την πήρες χαμπάρι, άργησες. Τουλάχιστον την πήρες. Θα βγείτε τώρα και θα μου λέτε, ρε, κάνεις αυτά και μιλάς έτσι γάρε. Εγώ έτσι έμαθα. Αυτόνομος και παραστάτης και ανένταχτος και κατά κάθε μορφή της εξουσίας. Δεν γουστάρω την εξουσία. Την κάνω κριτική την εξουσία. Ναι, αλλά είναι ο Ιβάν, αγαπάμε Ιβάν. Αγαπάμε Ιβάν. Με συγκινεί πολλές φορές ο Ιβάν. Έχω πιάσει τον εαυτό μου να δαρκρίζει από κινήσεις του Ιβάν. Όχι για τον ΠΑΟΚ, για την κοινωνία. Αυτό τον Ιβάν αγαπάω πραγματικά. Α, σαν παράγοντα του ΠΑΟΚ τον θεωρώ από τους πετυχημένους μέχρι εκεί. Αλλά οι προσωπικές κινήσεις που κάνει, δεν θα ξεχάσω μια εικόνα. Δεν την είδα, την περιγράψανε και φωτογραφίες, ξέρω εγώ τι. Ήταν, λέει, δύο δίδυμα εκεί στα Τέμπη, στα παιδιά που χαθήκανε. Πήγανε ένα κύπελο, νομίζω, κάτι πήγανε, και ήταν και ο Ιβάν, και δύο παιδάκια τρέξανε και τον αγκαλιάσανε. Πήγανε από την αγκαλιά του πατέρα τους, του φιλούσαν το χέρι και ρωτήσανε εκεί πέρα, γιατί δεν ξέρει ο κόσμος, και είπε ο πατέρας, αν δεν ήταν αυτός ο άνθρωπος, αυτά τα παιδιά δεν θα ζούσανε. Και έχει κάνει πολλά τέτοια ο Ιβάν. Όποιος δεν το αναγνωρίζει είναι βρώμικος. Έχει κάνει εδώ ολόκληρη πτέρυγα στο ΑΧΕΠΑ να πηγαίνει ο Κοσμάκης να γίνεται καλά. Και βοηθήσει κόσμο. Πατριαρχείο, Πανάγιο Τάφος Ιεροσόλυμα, πρόεδρος των απαντοχού ποντίων του εξωτερικού. Κοινωνικό έργο πολύ μεγάλο. Αγαπάμε Ιβάν. Αλλά, πρόεδρε, επανέρχομαι. Κατάλαβες, αγαπημένο μου Χρήστο? Κατάλαβα να λες. Τα πράγματα αλλάζουν.
οι εξελίξεις μας ξεπερνάνε, μένουμε πίσω, δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το ρυθμό, έναν ρυθμό άγνωστο για μας. Εμείς έχουμε μάθει, ας πούμε είμαστε κολυβητές, να βουτάμε στη θάλασσα, να πηγαίνουμε στο βάθος που μπορούμε να πάμε, να βγάζουμε τα σφουγγάρια, να τα φέρνουμε πάνω, να βαράμε κανένα χταπόδι. Και ξαφνικά γίνεται πυρηνικό το, δηλαδή να απευρίζει, να βομβαρδίσεις το πέλαγος και όσα ψάρια βγουν πεθαμένα να πούμε πάνω, να τα μαζέψει. Εγώ δεν το ξέρω αυτό το παιχνίδι. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να αγωνίζομαι διαφορετικά και να εκφέρω τη γνώμη μου πάντα καλοπροαίρετα, πάντα επικοδομητικά, πάντα με αισθήματα. Έχει φύγει το αίσθημα από μέσα μας. Κάνουμε ιδάλματα με πλασματικά κύβδηλα ρεκόρ και τα αναγάγουμε σε σημαίες ανθρωπάκια. Δεν το ξέρω εγώ αυτό το παιχνίδι. Για να γίνει σημαία στην εποχή μου κάποιος, έπρεπε τον κάνει σημαία ο κόσμος, όχι ο προπονητής και ο πρόεδρος. Να δώσει μέσα το είναι του στο χώμα που έπαιζε, δεν υπήρχε και χόρτο, και στο κάρβουνο απλωμένο μέσα στο γαριλάο. Ξέρετε πόσα πόδια σπάσανε, καρά αυτός έσπασε το πόδι του εκεί. Κωστάκης ο Σφίδης, Μουσελεμίδης έκατσε 6 μήνες στο νοσοκομείο. Ο άλλος, πώς το λέγανε, ένα εξτρέμ που είχε πάει, ο Καρασαβίδης χτύπησε πολύ άσχημα εκεί. Η αγωνιστική χώρα ήταν άθλη, να πας στο Γάλλο, να πας στην Καστοριά, στην Προοδευτική, στον Κορυδαλό, και να πες μίσα, δίνεις το αίμα σου και να πες για 5 αεροδεκάρες και αν μπορέσεις να γίνεις ίδαλμα και ήρωας. Σήμερα πάλι κράτα τον λέει, πρέπει να σπάσει τα ρεκόρ. Αυτά τα ρεκόρ τα κάνανε αθλητές που μέχρι το τέλος της σταδιοδρομίας τους ήταν πρώτοι ρε μέσα. Τους βάζανε 4ª για να πάρουν τη συμμετοχή και άλλα πολλά. Λέει ένα τραγούδι ο Σφακιανάκης εκεί, η αρχηγή είναι, λέει, το άστο, δεν είμαστε για Σφακιανάκη τώρα, πάει και αυτός ο καταθλιπτικός, άστονα γι' αυτόν. Και από παράγοντες διαμάντια και στην προσωπική του ζωή, στην επαγγελματική του σταδιοδρομία και στην παρουσία του στον ΠΑΟΚ. Και πάνω απ' όλα νοικοκύριδες. Θα πιάσω από τον αρχηγό τον Παντελάκη, το Γιώργη, Θεός χωρέστονα, το Βασίλη το Συριανίδη, το Ζέρβα, το Τζόμο, το Μιλωνά, τον Αρβανιτάκη, το μεγάλο Φούλη Μαρτινίδη και νεότερους, το Λάκη τον Οικονομίδη, τον Νικόλα τον Βεζιρτζή, το Θανάση τον Κατσαρή. Διαμάντια! Για να έχουν αυτό το σύλλογο εδώ που τον είχανε. Ήμασταν 4ο με το κεφάλι ψηλά. Αγωνιζόμασταν και λέγαμε πού να πάμε ρε παραπάνω. Ο άλλος έχει τον Ταϊφά, έχει τον Γουλανδρή, έχει τον Μπάρλο, έχει τον Βαρδινογιάννη. Πόσα θες, τόσα πάρτα έφυγες. Και εμείς αγωνιζόμαστε εδώ με τα Τσικό. Από εκεί περάμε παίκτες. Και από την Κρύα Βρύση το Κουστάκι τον Ιωσυφίδη, την Καλαμαριά τον Αχιλέα τον Ασλανίδη, την Καβάλα τον Παρίδη με τον Τυρζανίδη από την Ελευθερούπολη, από τον Άγια Τρέα, τον Μιτσάρα και τον Αυτιά τον Χατζιωάννου, τον Τερματοφύλακα,
τον Γκούλη, τον Δράμαλη, τον Γκούδα, τον Γιώργο, τον Γκούλη, τον Αποστολίδη, από τα έφηβα, τον Γιάννη, τον Γούναρη και τον Σταυρίδη, από την Νεάπολη. Και κάναμε την ωραιότερη ομάδα που βγήκε ποτέ στην Ελλάδα. Γιατί είχε αγάπη και νοικοκυριό. Έτσι, έτσι την κάναμε την ομάδα, έτσι πήγαμε μπροστά. Με τον Φιλότα τον Μπέλιο, με τον Τζουρέλα, με τον Μπανιώτη, με τον Θωμά τον Σίγκα, με τον Σκαρτάδο τον Γιώργη, με τον Δημόπουλο τον Φωνιά, με τον Κυριάκο τον Αλεξανδρίδη, τον Βασίλη τον Βασιλάκο, τον Μπορμπόκι. Τα δικά μας τα παιδιά πήραν πρωτάθλημα αυτά τα παιδιά. Τους ισοπεδώσαν και την άλλη χρονιά διέλυσαν. Δεν είχαν λεφτά να την κρατήσουν την ομάδα. Μια απλήρωτη. Είχαμε φάει και τον Παντελάκη που ήταν νοικοκύρης. Γι' αυτό λέω νοικοκυριό. Νοικοκυριό, πρόεδρε, δεν είμαστε νοικοκύριδες. 200 εκατομμύρια σε φάγανε σε 10 χρόνια. 200 εκατομμύρια λεφτά, δικά μου λεφτά είναι αυτά. Για μένα τα έδωσες, πρόεδρε. Και στα φάγανε αυτοί που έχεις δίπλα σου και εσύ ο ίδιος που δεν ξέρεις από διαχείριση ομάδος. Ξέρω ότι κάνεις επιχειρήσεις σου, καλπάζουνε λένε όλοι. Όπου βάζεις το χέρι σου να πούμε τα φτιάχνεις όλα. Από ποδόσφαιρο όμως δεν είσαι νοικοκύρης. Σε τρώνε από παντού. Και όταν τρώνε σένα, τρώνε εμένα. Και εγώ στεναχωριέμαι που με τρώνε. Γιατί το είπα και χθες, μπορεί εσύ να σ' αρέσει. Άλλον τον αρέσει να ανεβαίνει με σκοινιά τα βουνά. Άλλος πέφτει στη θάλασσα, κατεβαίνει 2000 πόδια κάτω να πούμε, βγάζει φωτογραφίες. Καθένας έχει την τρέλα του. Άλλος είναι μπανιστριτζής. Άλλος είναι κολλητριτζής. Έχει ειδών και ειδών τρέλες. Εσένα μπορεί να σ' αρέσει, ας τα τρώνε. Αν σε τρώνε από το Μακεδονία Παλάς ή από το Πόρτο Καρά, δεν με νοιάζει. Και καλά κάνουν και στα τρώνε αφού μπορούν. Τι ας σε κάνω, σ' αφήσουν. Αλλά τα λεφτά που σε τρώνε στον ΠΑΟΚ είναι ιερά και εγώ στεναχωριέμαι. Και θα βγουν τώρα τα συχάματα, τα ανθρωπάκια αυτά, και θα λένε ότι σου κάνω κριτική. Βεβαίως και σου κάνω κριτική, αλλά με αγάπη. Γιατί εσύ που θα γράψεις αύριο την αηδία σου, βγες και πες ότι δεν του βγάλανε, δεν του φάγανε 200 εκατομμύρια τον πρόεδρο. 200 εκατομμύρια, μωρέ. Τον άνθρωπο τον ξεπατώσατε. Και δεν βγαίνει ένας να γράψει μια κουβέντα. Τι γίνεται, ρε πρόεδρε? Υπάρχει ένας παίκτης που ενδιαφέρεται όλη η Ευρώπη γι' αυτόν. Γι' αυτόν δεν τον παίρνει μαζί του για προετοιμασία. Αυτό το θεριό που είπα εχθές, τον Κοτά, τον Παναγιώτου. Διαμάντια σ' ακαδημίες ο ΠΑΟΚ. Έχεις πάρει και παίκτες ακριβούς. Βέβαια. Τον τερματοφύλακα, ξέρω εγώ τι, τον Μπάμπα, τον δεξιά, τον Νότο, τον έτσι, τον αλλιώς. Τον Ντάισον, τον Ζίβκοβιτς. Το Μεϊτέ είχε στον αυτό Καμαρά, τον Εσδόεφ. Έχουμε ξένους ακριβούς αυτούς. Δευτεράντζες, γιατί να πάρω και να δώσω τα εκατομμύρια μου? Έχω τους δικούς μου, οι οποίοι έχουν και, έχουν και το πλεονέκτημα ότι μπορούν να εξελιχθούν. Δηλαδή, αυτά που είδανε τα μάτια μας, αυτό το Ρικάρντο που ψάχνετε να βρείτε εξτρέμ, να δώσετε εκατομμύρια, όσες φορές το έβαλα το παιδί, εγώ το είδα, είναι ταχύτατος, έχει τον γκόλ, έχει το αυτό, είναι νέος. Γιατί, ρε Ρασβάν, δεν ασχολείσαι με τα παιδιά αυτά?
αυτό το Φελίπε, το Σουάρες, αυτή την Μπεκτούρα που μόνος σου βγήκες και είπες κύριε Λουτσέσκου ότι βρήκα το κουμπί του, είχε ένα πρόβλημα το παιδί, κάπου είχε σκαλώσει το μυαλό, σκαλωμένο μυαλό, και πραγματικά μπήκε μέσα, τον έβαλε, σε επανήλθε, τον είδαμε, είναι πολύ καλός παίκτης, γιατί να ψάχνουν για άλλο χαφ. Με αυτό, με τον Τσιγκάρα δευτεροκλασσά τους, θα το πάω το καράβι εγώ μπροστά να βάλω πρωτοκλασσά τους. Δεν μπορούν να κερδίσουν τώρα τη Λαμία και τα Τρίκαλα τώρα αυτοί οι παίκτες, με τον Βοήθεια και τον άλλον. Για ποιο λόγο να δίνω τόσα λεφτά? Αυτό τον Κουαλιά τα δώσαμε 3 εκατομμύρια να τον πάρουμε. Τον έβαλες να παίξει με τη Λεύσκη, με το που τον είδες τον έβαλες και έπαιξε. Και από τότε τον ξενεξεφάνισες. Αφού δεν ήταν καλός και ήταν για εξεφάνιση, γιατί τον έβαλες ρε με τη Λεύσκη? Άρα κάτι είδες. Έχουμε παιδιά από πίσω που έρχονται συνέχεια και δεν τα δίνει κανείς σημασία. Μιλάω για νοικοκυριό. Να σταματήσουν, να σταματήσει αυτή η αιμορραγία. Θα τα δώσεις και τα λεφτά εκεί που πρέπει. Θα πάρεις τα φιντάνια, τα αυτά από πίσω. Μπορείς να έχεις τους Έλληνες που θα βοηθήσουν. Θα πεις ο προπονητής σου δεν το θέλει αυτό. Άμα δεν το θέλει αυτό το διώξω. Ή θα τον φτιάξω. Όταν θα μου πει θέλω center back, θα του πάρω τηλέφωνο του Ρασβάν. Γιατί είναι καλός προπονητής ο Ρασβάν. Ο ΠΑΟΚ κατά διαστήματα πέρσι έπαιξε εκπληκτική μπάλα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Γιατί να μην είναι φέτος ακόμα καλύτερος από χθες, από πέρσι, με το Ρασβάν? Αλλά εάν δεν κάνει την πολιτική της διοίκησης, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει, υπάρχει με τοπική. Δεν υπάρχει σημείο συμφωνίας, ταύτιση απόψεων, το λέω καλά, πώς το είπα, ταύτιση απόψεων. Ναι ρε φίλε, δεν υπάρχει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε. Να σε κρατήσω, εσύ δεν τον κάνεις κουμάτο τον προπονητή. Θες δεξιά εκτός, θα βάλεις αυτόν που σε πήραμε. Φτιάξ' τον να, βελτίωσέ τον να. Και δες από πίσω τι έρχεται. Γεμάτες οι εθνικές όλες της Ελλάδος με παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν μπορείς να πάρεις από εκεί και να βάλεις σιγά σιγά στην ομάδα. Και να σου πω και κάτι άλλο ρε πρόεδρε, δηλαδή σου το λέω μέσα από την καρδιά μου. Θα μ' ακούσεις, δεν θα μ' ακούσεις. Εγώ όμως θέλω να έχω καθαρή τη συνείδησή μου τώρα στα τελειώματα. Το γήπεδο είναι επικίνδυνο της Τούμπας, το έχεις πάρει χαμπάρι. Έπεσε μόνο του, χωρίς κόσμο, κατέρευσε. Το κάναν τσιμεντό ενέσεις, το στηρίξανε, το κάναν, το φτιάξανε, εντάξει δεν λέω. Αλλά εγώ φοβάμαι. Όταν βλέπω τα νιάτα της Μακεδονίας να χοροπηδάνε σε αυτό το γυρασμένο γήπεδο. Πώς να σου το πω δηλαδή. Στο τραγουδίσου στο πιάνο πας και καταλάβεις. Δεν ξέρω ποντιακά ο Έρμος. Ούτε ρούσικα. Ελληνικά καταλαβαίνεις, δεν μιλάς. Πρέπει να βρούμε τρόπο να συνεννοηθούμε. Κλειστό. Εγώ που μεγάλωσα μέσα σε αυτά τα άγια τσιμέντα, που αγάπησα κάθε ρανίδα του τσιμεντόλιδου που υπάρχει εκεί μέσα, του κάθε χαλικιού, σου λέω κλειστό. Πάνε παίξε κανένα χρόνο αφού δεν μπορείς. Δεν το βλέπεις ότι δεν μπορείς? Το λέει παροιμία, καράβι που αργείς κατάφερνει. Ό,τι αργεί δεν είναι καλό.
οι γεωπολιτικά και τα αυτά και του ξέρω εγώ. Εντάξει. Δεν μπορούμε να κάνουμε γήπεδο. Έτσι αλλιώς δεν μπορούμε. Αυτό το καιρό. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί. Μπορεί να κάνει 10-20 χρόνια να ξαναγίνουν οι σχέσεις Ρωσίας-Αμερικής ξανά καλά. Καλές. Να έχουν αγαθές σχέσεις και διακίνηση εμπορίου και ιδεών και ανθρώπων. Χωρίζεται ο κόσμος. Το πρόβλημα θα παραμένει. Και εμείς θα περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος να κάνουμε γήπεδο. Σε πληροφορώ θα κάνει πολλά χρόνια να τελειώσει ο πόλεμος. Δύο εργοστάσια έκλεισα εγώ από τον πόλεμο της Σερβίας, της Ιουγκοσλαβίας. Δύο! Ας το Πολύκαζρο και ας το Μυρτόφυτο στην Καβάλα. Και τα 5 χρόνια όλο το εμπάρκο. Εσύ έχεις τη Ρωσία, δουλεύεις αυτά κανονικά, εντάξει, την εδώ δεν μπορείς να φέρεις. Και ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη από νοικοκυριό, γήπεδο. Τι κάνουμε, σου πω εγώ τι κάνουμε. Φτιάξτε την μπάρα όπως είναι. Τώρα θα πεις, είχαμε τον κύριο Δηματάτη, τον δικηγόρο, τον φίλο μου την περασμένη εβδομάδα εδώ, τον πρόεδρο της Ατλάντα, που είπε το κάνουμε, λέει, κομμάτι κομμάτι το γήπεδο. Γκρεμίζουμε ένα κομμάτι, το κάνουμε. Γκρεμίζουμε ένα κομμάτι, το κάνουμε. Και το φτιάχνουμε εκεί που είναι. Και συνεχίζουμε να παίζουμε μέσα. Μπάση περιπτώσει, μπορείς το κάνεις, κάνε το. Μπορείς το κάνεις αναπαλαίωση όλο. Του στηρίξεις με καινούργια δοκάρια. Βάλεις τσιμέντα, να βάλεις τα κέρατα του Ιούδα, δεν ξέρω τι θα βάλεις. Αυτά τα ξέρουν οι αρχιτέκτονες. Φτιάξε την Τούμπα. Δεν χρειάζεται να βάλεις 200 εκατομμύρια να κάνεις γήπεδο. Βάλε 30-40 και φτιάξε να. Κάνε καινούργιες εισόδους, κάνε τουαλέτες. Πέταρα από όλη τη σαβούρα έξω. Βάψε το, φτιάξε το. Να έχουμε ένα γήπεδο για 20-30 χρόνια. Α, τα παιδιά σου από πίσω κάνουν το μεγάλο. Είναι παράλογο ρε αυτό που λέω. Τα βλέπω την τέσσερα να πάλετε. Φοβάμαι, το καταλαβαίνετε. Είχε βγει ακατάλληλη. Φτιάξανε δεμέλια. Τα είδαμε τα έργα. Κάνα καινούργια αυτά. Τα είδαμε. Δοκάρια αυτά ξέρω εγώ. Αλλά φοβάμαι. Τρέμω. 70 χρόνο γήπεδο. Με άλλες συνθήκες χτίστηκε. Με άλλες προδιαγραφές. Πρόεδρε, όταν έκαναν οι μεγάλοι παράγοντες του ΠΑΟΚ το γήπεδο της Τούμπας, του ΠΑΟΚ την κάναν 15.000 έπαινε στην αρχή. Και από εκεί και πέρα το έφτασε 50.000 ο Παντελάκης. Κομμάτι κομμάτι, σιγά σιγά. 15.000 έπαιρνε. Έτσι μπορείς να το ξεκινήσεις ξανά, να το ξαναχτίσεις το ίδιο. Το φτιάξεις. Με την τεχνολογία και την τεχνογνωσία που υπάρχει τώρα. Να μπούμε μέσα σε ένα χρόνο. Ένα χρόνο βάλε εκεί πέρα τα συνεργεία. Πά, πού να το φτιάξουν. Πά στο Καφτατζόγλου, θα το φτιάξεις τώρα. Υποκούλεις στο Καφτατζόγλιο. Παίξε τους αγώνες που θα παίξεις, θα πούμε, στην Ευρώπη και τους άλλους του Καφτατζόγλιο. Και ξεκίνα το χειμώνα μέχρι το καλοκαίρι το έχεις έτοιμο, κούκλα. 30.000. Σκάψε μέσα και το ταρτάν εκεί πέρα που έχει το γύρω-γύρω, κάνε άλλες 5.000. Πάτω με ωραία υλικά, με αυτά, με ξέρω εγώ τι, φέρε Ιταλούς που έχουν κουλτούρα ωραία σε τέτοια προβολής, αυτά, βάλε μέσα. Φώτα μυστήρια, λέιζερ να πηγαίνουν, να έρχονται. Κάνε μας μια ομορφιά. Να μπει ο Κοσμάκης μέσα, να μπει μέσα εγώ, τα καινούργια τα παιδιά. Να χαρούνε. Νοικοκυριό.
τότε εκείνοι είχαν βάλει και ένα τάλιρο στα εισιτήρια. Και ξέρεις γιατί? Γιατί αγοράσανε τα οικόπεδα εκείνα της Τούμπας από το μετοχικό του στρατού. Δώσανε ένα 1,5 εκατομμύριο, να πούμε 500.000 μπροστά, και το 1 εκατομμύριο κάθε μήνα τόσα. Και βάλανε ένα ταλαράκι, να πούμε, σε κάθε εισιτήριο. Και ήταν εκεί πέρα, να πούμε, ο Ζέρβας αυτή εδώ, η Παλίμ, ο Μιλωνάς. Αυτά είναι ιερά τα λεφτά, λέγανε. Αυτά είναι για το δάνειο. Και δεκάρα δεκάρα με τον ιδρώτα του λαού του ΠΑΟ ξοφλήθηκε. Και έγινε αυτό το μεγαλούργημα που βρήκες έτοιμο. Και το άλλο, να πούμε, στη συνέχεια που έκανε ο Βεζιρτζής. Το παλατάκι. Θα μιλήσουμε για αυτό την άλλη εβδομάδα. Δεκάρα δεκάρα ο Κοσμάκης θα πλήρωσε. Μεγάλε. Βγάλε και εσένα αυτό, ότι ό,τι πουλάμε από τις ακαδημίες πάει για το γήπεδο. Αύριο μεθαύριο πουλήσουμε τον Τέλεια, πάρεις μια 20, μια 30, να πούμε, παπ, έριξου στο γήπεδο. Το έκανε στο μισό. Πούλα και το κουλιαράκι, μετά έριξου και το άλλο μισό. Ποιος θα βγει, ρε, να σου πει κουβέντα? Ποιος θα βγει? Και μέσα από την καρδιά μου, ναι, θα πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο μου. Αυτός ο Ζαχαρούδης δεν ήρθε ακόμα να μας πει τι έγινε? Σβροχτήκανε, λέει, ωραίο πρόεδρο πήρα. Τι ωραίος είναι αυτός, Χριστάρα, τι ωραίος είναι αυτός. Θα πει τώρα όλα. Θα μας τα πει. Ωρα, ήρθε. Και δεκάρα δεκάρα το φτιάξουμε εμείς με τα λεφτά από τις ακαδημίες, με τα δικά μας τα παιδιά. Ποιος θα βγει να σου πει γιατί έδωσε τον κουλιαράκι, παιδιά, για να κάνουμε το γήπεδο, πρόεδρε, μαζί σου. Φτιάξε μας. Φτιάξε μας, ρε Ιβάν. Φτιάξε μας νοικοκυριό. Όχι σπατάλες. Σε έχουν φάει το μεδούλι. Αγαθέ. Διάλειμμα. Γιώργο, ναι, πριν πάμε στο διάλειμμα όμως, διαβάσω ένα μήνυμα εδώ ενός φίλου ακροατή για σένα, να το πάρεις σε σοβαρά υπόψη. Χρήστος ονομάζεται κι αυτός. Ναι. Καλημέρα σας, νομίζω, λέει, ότι κάνετε λάθος. Αυτό που κάνετε δεν είναι απλά μια δουλειά, είναι κάτι παραπάνω. Άρα ναι, σε μια διακοπή να γεμίσουν οι μπαταρίες, όχι όμως και στη σύνταξη, κύριε Γιώργο. Φίλε Χρήστο, έχω ένα λεπτό. Πάρε. Φίλε Χρήστο, σου μιλάω μέσα από την καρδιά μου. Βλέπω φίλους και δεν με μιλάνε στο δρόμο. Ακόμα και εδώ στο ραδιόφωνο έρχομαι και ξαναχωριέμαι. Είμαι μόνος μου, το καταλαβαίνεις? Απέχω από όλους. Δεν μπορεί κανείς να με καταλάβει. Κάτι παλίσα και σένα, σαν το Στέλιο, σαν το Αυτόνα, τον Κυρκώστα, σαν το Βασίλη. Δεν με καταλαβαίνουν. Υπάρχει μια τρέλα αυτή τη στιγμή στην αγάπη μου, στο σωματείο μου. Είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν διαφέρει κανείς από τον άλλον. Ό,τι τους πούνε λένε. Πώς λέγεται αυτός, Γιονγκ Μουν Μαν, πώς λέγεται αυτός, ρε, αυτός ο Βόρειο Κορέα, Κιμ Γιονγκ Ουν, αυτός. Λοιπόν, σε πολύ λίγο επιστρέφει ο απλός παρατηρητής. Πώς λέγονται αυτοί, ρε Χρήστο, που βλέπεις μία φάτσα και τον βγάζεις, να πούμε, φωτογραφία, τι καπνοφουμάρι? Φυσιογνωμιστές λέγονται, Γιώργο. Είμαι φυσιογνωμιστής. Τι, δηλαδή, ποια φάτσα είδες τώρα και σε ενέπνευση, δηλαδή? Αυτόν τον Ηλιόπουλο. Τον Πρόεδρο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι έκανε ο πρόεδρος? Τι έκανε, ναι. Δεν μου αρέσει η φάτσα. Γιατί? Σαν σου αρέσει? Ωραία φάτσα. Αδερφέ, άλλος είναι κοπρομανής. Έχεις δει τους κοπρομανίδες? Παίρνουν τα αυτά και τα κοιτάζουν και τα κόπρανα και τα σκαλίζουν. Κοπρομανής. Ναι. Άλλος είναι μπανιστριτζής. Άλλος είναι φαγάς. Γούστα, γούστα. Άλλος είναι ζωγράφος. Εσένα σ' αρέσει αυτός? Μαζί σου. Μην μου τον επιβάλλεις. Θα επιβληθεί μόνος του. Επάνω σε τι? Σε μένα να μην επιβληθεί. Σε εσάς, όχι, εντάξει. Σε μένα προσωπικά? Όχι, δηλαδή, όχι. Μην έρθει και μου πει, ξέρω εγώ, έτσι θα κάνουμε, έτσι θα κάνεις. Και που σε... άσε με εμένα απ' έξω. Εγώ έχω το δικό μου το δρόμο. Αυτό στη δουλίτσα του. Στη δουλίτσα του. Στη δουλίτσα του όμως θα επιβληθεί. Αλλά η φάτσα του δεν με εμπνέει. Άμα δω άνθρωπο με άσπρο μουσί και μαύρα μαλλιά, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πρόβλημα. Γιατί? Γιατί βάφει τα μαλλιά του.
Α, δεν νομίζω. Αφού είναι άσπρο το μουσί και μαύρα τα μαλλιά, πώς θα γίνει αυτά. Και τα μαλλιά έχουν άσπρο. Δηλαδή το, αυτό, αυτοί που το βάφουν το έχουν στην πένα. Τώρα αυτός δεν ήταν, μετά, δεν ήταν στην πένα. Και το άσπρο το πουκάμισο μέσα στη ζέστη με κουμπωμένο κάτω. Σήκωσε ρε τα μανίκια. Βγάλ το απ' έξω. Φτιάξου δηλαδή. Άπλητος μου φάνηκε. Αυτός. Ναι. Α, δεν νομίζω. Όχι. Θα το δείτε και σε λίγο καιρό τι θα γίνει. Να τον δω και να τον χαρώ. Μα μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Η ΑΕΚ έχει παίξει κατά καιρούς τρομερή μπάλα. Και μην ξεχνάς κάτι, Γιώργη. Τι να μην ξεχάσω. Η ΑΕΚ κατόρθωσε με προσφυγική, ένα προσφυγικό συνοθήλευμα που κατέφυγε στην Αθήνα να επιβιώσει μέσα σε αυτή την κολλασμένη πόλη. Ναι. Κολλασμένη. Κοιτάξει απευθείας στα μάτια τους δύο μεγάλους, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Και σε πολλές περιπτώσεις των 100 χρόνων περίπου της ιστορίας που έχει, να επιβληθεί κιόλας. Νοικοκυρενιό, δικό της γήπεδο, το Φιλαδέλφια τότε, μετά εκείνος ο μυστήριος τον γκρέμιζε, το ξανά έφτιαξε ο μεγάλος. Τεράστιος. Ο τεράστιος Μελισανίδης. Σας έχει έτοιμους, ξεχρέωτους και ελπίζω και εύχομαι, γιατί με αρέσει το καλό το ποδόσφαιρο. Και αγαπάω την ΑΕΚ. Αγαπάω την ΑΕΚ. Μη μου είναι συμπαθέστατη. Άμα μου λέγανε θα ρίξει ένα κεραυνό ο Δίας και θα μείνουν δύο ομάδες. Ποιους θέλεις. Θα έλεγα τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Θες δύο, ε. Αν μου έλεγε τρεις, βάλει και την Καλαμάρια. Τέσσερις. Το Μακεδονικό. Ωραία. Μια χαρά. Αν περιμένεις να ακούσει Άρη. Πέντε την Καβάλα. Τι. Αγαπάω Καβάλα. Την ομάδα της πόλης μου. Ναι, η μισή μου ζωή την πέρασε στην Καβάλα. Είχα το συσκευαστήριο στην πέρα μου. Καλά περάσατε δηλαδή. Γιατί η Καβάλα είναι ωραία πολύ. Δηλαδή αν δεν έμενε στη Θεσσαλονίκη θα έμενε και στη Καβάλα. Ωραία, ωραία. Έχω και πάρα πολλούς φίλους εκεί. Πολλά χρόνια. Για και, πείτε. Λοιπόν, για πες μου τι άκουσες χθες τον πρόεδρο. Τι είπε ο πρόεδρος. Τον άκουσα πάρα πολύ καλά. Έθεσε πολύ ψηλά τον πήχη. Ναι, ναι, ναι. Είπε ότι θέλω να δω μια ΑΕΚ στην οποία θα ζηλεύουν και οι Ευρωπαίοι. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Καλά, λίγο τώρα πώς θα τη ζηλεύουν οι Ευρωπαίοι. Εντάξει. Ίσως να ήταν αυτό και κατόπιν υπερβολής. Υπερβολή. Εντάξει, πριν από 12 χρόνια θυμάμαι μια δήλωση όταν είχε γίνει μια αλλαγή διοίκησης ότι θέλω στην τροπεοθήκη να δω Champions League. Ελληνική ομάδα αυτή. Δεν είναι υπερβολή. Αυτό άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Ξεκαρδίστηκε κόσμος. Κόσμος και κοσμάκι, όχι απλά κόσμος. Παρακαλώ, μέχρι ένα σημείο. Δηλαδή δεν μπορεί να ταΐζεις παπά στον κόσμο, αν ζηλεύεις στην Ευρώπη. Ποια Ευρώπη σε ζηλέψει. Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή κινείται υπερηχητικά και εμείς είμαστε ακόμα πάνω στα μουλάρια. Ακόμα δεν βρήκαμε το άλογο να το ξημερώσουμε. Έχουμε το μουλάρι. Σωστά. Πάντως είπε ότι στόχος είναι οι τίτλοι άμεσα. Εντάξει, αυτό δεν ζήτησε πίστοση χρόνου. Είπε ότι. Συγχωρείς, ρε Γιώργο. Τι πίστοση χρόνου, έτοιμα τα πήρε όλα. Έτοιμα. Αυτό το είπε κιόλας. Το είπε. Έτσι, πήρα μια έτοιμη. Ένα καλοκουρδισμένο ρολόι. Βέβαια. Όπως είπε από τον Δημήτρη Μελισανίδη. Μέσα σε όλα είπε. Στήριξε απόλυτα τον προπονητή τον Αλμέιδα. Απόλυτη στήριξη. Και θα είναι ο άνθρωπος που θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας. Αυτό δεν μ' αρέσει. Μα έτσι πρέπει να λειτουργεί ένα κλαμπ. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο πάνω στις μεταγραφές, ποιος πρέπει να τον έχει. Αυτός που. Ο προπονητής. Αυτός που κουτσάρει το σύνολο. Καλά, καθώς είσαι. Γιατί? Εγώ θα πληρώνω, εσύ θα κάνεις κουμάντο. Το έχεις δει αυτό δηλαδή. Δηλαδή, σε ποια φάση της ζωής μπορείς να το δεις αυτό. Ναι, έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει. Έτσι πρέπει να είναι. Αυτός που πληρώνει που κάνει κουμάντο. Ποιες είναι. Δεν είναι δυνατό ποτέ ναι. να είναι ο Ρασβάν πιο έξυπνος από τον Ιβάν. Με τίποτα. Ξέρει όμως καλύτερα τι χρειάζεται η ομάδα. Μπράβο. Και τι χρειάζεται αυτός. Ωραία. Αυτό σας λέω. Γι' αυτό πρέπει να έχει ο προπονητής τον πρώτο λόγο. Περίμενε. Προπονητές ουδής χαζότερος, λαιμωρότερος των ιατρών. Αν δεν υπήρχαν οι δημοδιδάσκαλοι, λέει μια παροιμία. Κανείς δεν είναι πιο χαζός από τους γιατρούς, γιατί γιατροί. Μα κάτσε μιλήσει μαζί τους. Να τον βαράσει το κεφάλι στον τοίχο. Και ήταν εκεί και τον πήρα, του βγάλα τις αμυγδαλές. Εκείνη τη στιγμή έκανε μοραίδα, αυτά, αιμορραγία, έτρεξαν νοσοκόμοι, αυτά. Τον κάναμε τεχνική. Μόνο τέτοια. Α,
Αυτό είναι. Και έχουν μια θλίψη συνεχόμενη στα μάτια τους. Γιατί είναι μες στον πόνο, μέρα νύχτα οι άνθρωποι. Σπάνε να βρει τσακάλι γιατρό. Mm. Να πίνει κανένα τσιγάρο, να πίνει κανένα ουίσκι, να κοιτάει καμιά γυναίκα. Κάτι νοσοκόμες εκεί, γρηγοράδες μέσα στις τουαλέτες και τέτοια. Δηλαδή μια ζωή καταθλιπτική. Οι δε δημοδιδάσκαλοι, λόγω τότε έχουν να κάνουν με παιδιά, χαζεύουν. Ναι. Και συνέχεια έρχονται και σε κόντρα με τα παιδιά και τα συνορίζονται. Γι' αυτό η παροιμία λέει: ουδείς μωρότερος των ιατρών, αν δεν υπήρχαν οι δημοδιδάσκαλοι. Δεν υπάρχει πιο χαζή από τους γιατρούς, αν δεν υπήρχαν οι δημοδιδάσκαλοι. Δηλαδή έχει τους δασκάλους πιο χαζούς από τους γιατρούς. Και οι προπονητές, θα πω εγώ. Προπονητές χαζοί. Ε, ναι. Ναι, ρε φίλε, έχεις δει έξυπνο προπονητή? Έχω δει πολλούς. Έχετε δει δηλαδή πιο έξυπνο άνθρωπο από τον Σερ Άλεξ Φέργκινσον και από τον Ζωζέ Μουρίνιο? Δύο, γράφω. Κάρλο Αντσελότη, τρία. Πεπ Γκουαρδιόλα, τέσσερα. Τέσσερα. Γιούργεν Κλοπ, πέντε. Πέντε. Και ακόμα τώρα σας λέω. Τελείωσες κιόλας, άκουσες. Άντε να βρεις άλλους δέκα. Χιλιάδες οι ομάδες. Έχεις κάτι να μιλήσεις με προπονητή? Φίλε, σου μιλάω δηλαδή για... Τι να σου πω, δηλαδή ουδείς χαζότερος των παικτών εάν δεν υπήρχαν οι προπονητές. Α, οι προπονητές είναι πιο κάτω από τους παίκτες. Ε, ναι, βέβαια. Γιατί οι παίκτες 30-35 χρονών, ας πούμε, σταματάνε. Έρχονται μέσα σε επαφή με τον κόσμο. Αρχίζει και γυρίζει το μυαλό. Η γυναίκα τους, τα παιδιά τους, οι φίλοι τους. Ε, ναι, αλλά αυτός... επανέρχονται. Ο άλλος συνεχίζει να είναι χαζός μέχρι τα 60-65. Μετά δεν σε παίρνει να ξαναγίνεις. Έχεις 70-75, χαζεύεις μετά τα γεράματα. Με κατάλαβες? Δηλαδή τώρα ακούω το Ρασβάν Λουτσέσκου, το δικό σου τον προπονητή εδώ, το τσακάλι αυτό, ο οποίος ένα χρόνο τάγε με τον Κωνσταντέλια. Τον βλέπαμε. Τον φώναζε, τον έκανε, αφού μέχρι ο εκφωνητής από το, που ήταν δίπλα από το μπάγκο, το ρωτάει αυτός από τα κεντρικά, λέει: τι γίνεται εκεί στον μπάγκο? Λέει: ο Ρασβάν λέει βρίζει τον Κωνσταντέλια. Τι έχει γίνει? Έχει μπει κατά μέτωπο ο Κωνσταντέλιας, έχει τριπλάρει πέντε άτομα να πούμε, είναι λίγο δεξιά, βγαίνει ο τερματοφύλακας και αντί να τον πλασάρει, τη ρίχνει χλάκα αριστερά στο Σαμάτα που έρχεται, ας πούμε, και τον βγάζει με τη... Φάτσα με την αιστεία. Και πάει το ταγάρι και το γάνει. Και σηκώνει το Ρασβάν και βρίζει το Κωνσταντέλια. Βρίζει, λέει, το Κωνσταντέλια. Δηλαδή ένα χρόνο έδειχνε ότι το παιδί δεν το πάει. Και κάνει δηλώσεις τώρα και λέει: ευτυχώς που όμιλε, είμαι πολύ ευτυχισμένος. Εγώ αυτό το παιδί το αγαπάω, το κάνω. Ρε μεγάλε, σε ποιον τα πουλάς αυτά? Δηλαδή, επειδή είσαι εσύ αγαθός, νομίζει είμαστε κι εμείς. Δεν βλέπουμε τι γίνεται. Δεν βλέπουμε την απέχθεια που έχεις με τα μικρά τα παιδιά. Μπάση περιπτώσει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, οι προπονητάδες, σου το λέω, και επειδή είσαι νέος και θα κάνεις τα διαδρομία τους, προσέξεις. Άμα θα κάτσεις, θα βγεις μια φορά, φας με έναν προπονητή. Άνοιξε του μια συζήτηση. Θέλεις για λογοτεχνία, για ποιήση, για πολιτική, οικονομικά, κοινωνικά, για τη θάλασσα, για γυναίκες, για ομορφιά, για φύση, για κυνήγι, για ορισβασία? Θα δεις έναν χαζό απέναντί σου. Γιατί ένας άνθρωπος που από 3 χρονών κλωτσάει μέχρι τα 60 του κλωτσάει, όταν θα φτάσει η ώρα να σκεφτεί πάλι θα κλωτσήσει. Κλωτσάνε. Ξέρεις τι δύσκολο είναι να κλωτσάς? Είναι δύσκολο. Ποιος κλωτσάει? Ο ποδοσφαιριστής και τα μουλάρια. Κάνας άλλος δεν κλωτσάει. Τα λιοντάρια δεν κλωτσάνε, οι λαγοί δεν κλωτσάνε, τα σπουργίτια δεν κλωτσάνε. Μόνο οι ποδοσφαιριστές και τα μουλάρια. Είναι δύσκολο να κλωτσάς. Ε, βέβαια. Κλωτσώντας κάνεις την ισορροπία σου. Κατάλαβες? Δεν τους βλέπεις. Πά να μιλήσεις με έναν ποδοσφαιριστή. Το πρώτο θα σου πει 3 φορές είναι οπωσδήποτε. Θα δουλέψουμε μέσα στην αυτοκίνηση. Θα δουλέψεις. Τι είσαι, Αφγανός? Δεν θέλει δουλειά εκεί. Προπόνηση είναι. Θα δουλέψουμε με τον προπονητή. Δεν είναι θέμα δουλειά, είναι θέμα ταλέντου. Δεν είναι μόνο ταλέντο. Ταλέντο, δεν έχεις ταλέντο, άσε με. Δουλειά, έρθω να δουλέψω εγώ. Δουλειά,
Σε βγάλω την ψυγαρθώ 6 ώρα το πρωί να πούμε να φύγω 10 το βράδυ. Τι, πόσο θες να δουλέψω. Αν με βάλεις μετά την άλλη μέρα μέσα με κάνουν κοιμά. Θέλει ταλέντο η μπάλα, είναι ταλέντο. Μη μας πουλάτε παπά, θα δουλέψουμε και θα κάνουμε και θα δείξουμε. Πάμε παρακάτω. Πάμε. Τι λέει λοιπόν ο πρόεδρος, θα πάρει, λέει πρωταθλήματα, κύπελα. Στόχος είπε. Στόχος. Δεν είπε θα πάρω. Ωραία. Δεν μπορεί να μαντέψει το μέλλον προφανώς. Όχι. Άφησε να εννοηθεί, ναι, μεταξύ άλλων, ότι αυτή η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που υπάρχει με τον ΠΑΟΚ θα συνεχίσει να υπάρχει ή τουλάχιστον συνεχίζεται. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει, αλλά συνεχίζεται. Γιατί όταν ρωτήθηκε για τον Γκαγκάτσι, για τον Μάκη Γκαγκάτσι, είπε ότι θέλουμε να τον ακούσουμε, να δούμε τι έχει να προσφέρει, όμως δεν ξεχνάμε το σκηνικό που έγινε στην Τούμπα με τον Αλμέιδα. Το είπε αυτό. Είπε και για Ολυμπιακό, για Μαρινάκη μάλλον. Να το πάρουμε ένα-ένα. Να το πάρουμε ένα-ένα. Τι έγινε, δηλαδή υπάρχει ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μεταξύ της ΑΕΚ του ΠΑΟΚ. Δεν εγώ δεν έχω δει τέτοιο πράγμα. Εκτός άμα είναι σε αυτό, δηλαδή ψάχνει και δικαιολογίες. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, μπαίνει ο Ρασβάν πέρσι στη Φιλαδέλφια, να πούμε. Ναι. Και πάει και μόνο με την παρουσία του και τον τρόπο που τους κοίταζε, μα δεν μ' άρεσε αυτό. Mm-hmm. Παρεπιπτόντος. Και πάει να πούμε εκεί που είναι τρελάκιδες της ΑΕΚ, κάθε και τους κοιτάζει, τους προκαλεί. Ναι. Φαίνεται ότι τους προκαλεί. Και γίνεται της κακομοίρας. Τελείωσε κύριε φίλε, θα τους συνεχίσουμε. Και ποια ήταν η ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Αυτό το να μην το χαρακτηρίσω. Που είπε ο πρόεδρος ότι τον εμπιστεύομαι κτλ. Έχασε το πρωτάθλημα, βλακωδώσε φέτος από τον ΠΑΟΚ, όταν είχε την νίκη στο πιάτο και δύο φορές την έχασε χωρίς λόγο, δηλαδή έχασε ένα πρωτάθλημα δικό του κατά δικό του. Ρε, έχεις τον ΠΑΟΚ 2-0 στο 80 και χάνει το μάτς. Έχεις τον ΠΑΟΚ 1-2 μες στην Τούμπα να πούμε στο 80 και χάνει το μάτς. Και σε φταίει ο Γκαγκάτσης, τον οποίο να πω τι βλέπουμε, δεν ξέρουμε τι έγινε. Κάτι λένε μεταξύ τους, πάει να του δώσει το χέρι, κάτι αντιδράνε, κάτι ψηλό έγινε. Εμείς κάτι... τώρα, εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, αφόσον κανένας δεν μιλάει. Όμως... Κανένας δεν μιλάει, κάτι είπαν οι δυο τους. Ναι, δεν το κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα βάλει τώρα. Δεν είναι μόνο γι' αυτό. Γενικότερα, υπάρχει μια ψυχρότητα στη σχέση τη ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ το τελευταίο διάστημα και φάνηκε κιόλας. Ο Κοσμάκης είναι μια χαρά. Ποιος? Ο Κοσμάκης. Εάν τυχόν οι δύο πρόεδροι τα σπάσανε κάπου. Ναι. Έχουν γίνει και άλλα παλαιότερα. Παραδείγματο χάρη είχε πει ο κύριος Μελισανίδης με τον κύριο αυτό τον κύριο Ιβάν, τον κύριο Σαββίδη, εισένδειξη διαμαρτυρίας για αυτό που γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα και τη διατησία με τον τρόπο τον οποίο παίζει τον Ολυμπιακό, δεν θα κατεβούμε στον τελικό. Δεν κατεβαίνει ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον Ολυμπιακό και μηδενίζεται και τρώει 10 αγωνιστικές στην Τούμπα και δεν ξέρω, έχει μείον 6 βαθμούς. Και η ΑΕΚ, η οποία έχει συμφωνήσει να μην κατεβαίνουν, κατεβαίνει και όχι μόνο κατεβαίνει, κερδίζει και τον Ολυμπιακό και παίρνει το πρωτάθλημα και παίρνει και το κύπελο. Άρα μεταξύ τους υπήρξε κάτι το οποίο το βρήκανε στη διάρκεια, ας πούμε, τα 2-3 χρόνια. Το καλό είναι εμείς να είμαστε μεταξύ μας, να μην έχουμε αντιπαλότητα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτοί να πάνε να μαλώσουν, ούτε που με νοιάζουν. Mm-hmm. Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, να πάνε να βγάλει ο ένας την κοιλιά του άλλου με τα κέρατα. Εμείς μεταξύ μας τι να έχουμε. Έτσι, μπράβο. Γιατί λοιπόν, είναι, τι έχουμε να χωρίσουμε και, βασικά. Λοιπόν, η Λιόπουλε, εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Με κανέναν, ναι. Με κανένα, ξέρεις τι έχω. Έχω με τον Άρη. Άμα τον δω, θα τον κουπανίσω, να πούμε ποδοσφαιρικά, μιλάμε αθλητικά. Αυτά που έκανε στον τελικό με τον τρόπο που με έπαιξε, άμα θα χρειαστεί, θα παίξω εγώ με τον ίδιο. Αυτό έχω. Και τον Ολυμπιακό την αντιπαλότητα που έχω 100 χρόνια. Άμα θα το βρω ποδοσφαιρικά μέσα, το κομματιάσω. Θα παίξω του παραπάνω. Με την Άρη δεν έχω τίποτα. Λοιπόν, στα θέματα σου, μη μας μπερδεύεις. Καλώς ήρθες στο ελληνικό πρωτάθλημα και μέσα από την καρδιά μου σου εύχομαι καλή σταδιοδρομία και νίκη στις ομάδες και να φέρεις και
κύπελα και πρωταθλήματα στην ΑΕΚ. Μην με μπλέκει στα δικά σου. Δεν είναι δικό μου ο πόλεμο αυτό. Λέω εγώ. Mm-hmm. Μεταγραφέ θα κάνει τίποτα ο παπά. Είπε θα γίνουν. Θα γίνουν όσε χρειάζεται. Ναι. Δε, ρωτήθηκε αν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο. Του είπε δεν. Δεν είναι λογικό να σας πω κάτι εγώ τώρα. Α, από τη στιγμή που δεν υπάρχει, πώς θα πει ο άνθρωπος. Αλλά ενδεχομένως. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει. Συζητήσεις, δεν είναι. Ενδεχομένως, ναι. Είπε, το τόνισε, λέει από την πρώτη μέρα που ήρθα στην ΑΕΚ, μιλάμε για μεταγραφές. Θέλει και πολλές η ΑΕΚ. Θέλει. Φέτος θέλει πολλές. Κατά τη γνώμη σου, που θέλει. Θες έναν τερματοφύλακα. Έναν σίγουρα. Σίγουρα. Έναν τερματοφύλακα. Σε δώσω τον Ζίβκοβιτς, το δικό μας. Όχι, όχι. Προτιμώ κάτι καλύτερο. Έναν τερματοφύλακα, ένα αριστερό μπακ, ένα δεξί μπακ. Αριστερά, δεξιά, σου δώσω το Βιερίνια. Παίζει και τις δύο θέσεις. Προτιμώ τον Μπάμπα. Άρε κουφά. Τον αρχηγό κρατήστε τον. Δεν το δίνουμε ρε τον αρχηγό μας. Καλά κάνεις. Δεξιά-αριστερά. Δεξιά-αριστερά και σέντερ μπακ. Και σέντερ μπακ. Για μένα, εγώ πιστεύω ότι θέλει και σέντερ μπακ. Στην ομάδα δεν βγαίνει πως είναι προτεραιότητα. Εγώ θεωρώ ότι είναι. Αλλά εγώ είμαι εγώ. Μάλιστα. Τι γνώμη σου λέει. Τι γνώμη μου λέω. Αριστερό και δεξί μπακ θέλει σίγουρα. Αριστερό, δεξί μπακ μένουμε. Θα έχει τρία λεπτά ακόμα να μας πεις για να βγάλουμε και γραμμές μετά. 2-31-0-2-87 και 3 οχτάρια. Τελειώνει ο Ζαφυρούδης. Ο Γεώργιος, ο φίλος μου. Το νέο αστέρι του Λίμπερο. Θα κάνουμε τώρα στις αυτές τις διακοπές. Θα έχεις κάποιες παρουσίες, παθαίνω. Ίσως. Ίσως. Θα περιμένουμε να ξέρεις κάτι. Ναι. Όπου και να βρίσκομαι, θα με παίρνεις τηλέφωνο να βγαίνω να λέω τη γνώμη. Τέλεια. Ε? Ναι, ναι, εννοείται. Θέλεις. Εννοείται. Ωραίο. Σ' αγαπάω να τον ξέρεις. Κι εγώ. Σ' ωραίο. Πάμε στο διάλειμμα. Γιωργάρα, θα μείνεις στο Λίμπερο. Δεν φύγει σήμερα, δεν τελειώνει σήμερα. Όχι. Οπότε, σε έχω εδώ και για την άλλη εβδομάδα. Έχουμε μείνει. Στην άμυνα θέλουμε δύο δεξιά-αριστερά μπακ, ένα σέντερ μπακ και ένα τερματοφύλακα. Τέσσερα κομμάτια. Τέσσερις. Βάζουμε μια ανατελεία εδώ, αναλόγως πώς θα πάει η εκπομπή, να πάρουμε τις γραμμές. Εννοείται. Και συνεχίζουμε. Δύο θέματα. Τι χρειάζεται η ΑΕΚ, έχουμε και τον Καρυπίδη να πούμε στη θάλασσα. Ναι. Τον Καρυπίδη της εποχής, τον Αλκιβιάδη. Αυτόν τον έχουμε καιρό εκεί πέρα. Έχει μουλιάσει ο άνθρωπος. Μεγάλε. Δεν τον βγάζουμε με τίποτα. Λοιπόν, Δευτέρα πιάνουμε Καρυπίδη. Ωραία. Καλύτερο. Πάρουμε τις γραμμές. Ορίστε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα, αγαπημένε μου. Καλημέρα. Ο Γρηγόρης είμαι από Άνω Τούμπα. Γεια σου, καλημέρα, κύριε Γρηγόρη. Αλλά σήμερα βρίσκομαι στην Κέρκυρα, από την πανέμορφη Κέρκυρα με τις Βουκαμβίλες. Ήθελα να δώσω πολλούς χαιρετισμούς και στο φίλο σου εκεί, το συνονόματό σου, τον Γιώργο, ο οποίος από ό,τι φαίνεται είναι ένα σεμνό και εξαιρετικό παιδί. Διαμάντησε. Ναι, εδώ έχει πάρα πολύ κόσμο. Χθες δεν μπορούσαμε να βρούμε μέρος για να παρκάρουμε. Ο ήλιος καίει, έχουμε τουρισμό. Ευχάριστο για τη χώρα μας. Όταν έχεις τουρισμό, έχεις περισσότερα έσοδα. Και ακόμα πιο ευχάριστο σήμερα για τους φίλους του ΠΑΟΚ, μιας και σήμερα 21 Ιουνίου έχουμε το θερινό ηλιοστάσιο, στάση του ήλιου, που είναι η μεγαλύτερη σε διάρκεια ημέρα όλου του χρόνου. Ο ήλιος θα δύσει μέχρι τις 9.30 ώρα. Όλοι οι φίλοι μου οι παοξίδες που με ακούνε και στη Θεσσαλονίκη έχουν συντονιστούν. Πραγματικά θα περάσουν, πιστεύω, μια όμορφη και χαρούμενη μέρα. Τώρα, εδώ που ήρθα, ζήτησα χθες, εκεί ήμουνα στην πλατεία, στο Λιστόν, και ζήτησα, λέω, ρε παιδιά, εδώ κάνα κατάστημα να πουλάει κανένα κασκόλ του ΠΑΟΚ. Έχει, βγήκαν έξω μερικοί ταξιτζίδες και μου λένε, αγόρι μου παοξίδες, είσαι, τους λέω, ναι. Ω, δεν ξέρω πώς έγινε, Γιώργο, φέτος και όλοι οι Ολυμπιακοί θέλουν να μας πλευρίσουν. Τι συνέβη, πάνε με τους δυνατούς και οι Ολυμπιακοί. Όλο αγάπες και φιλιά, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Ω, μαδάρα, μπράβο, τι γίνεται τώρα. Έρχονται όλοι και μας κολλάνε, θέλουν να είναι με το δυνατό. Τι γίνεται, έλατε. Για εξηγήστε μου λίγο, για εξηγήστε μου λίγο. Όλοι με χαρά ήτανε, πόπο, μαδάρα, πόπο. Τέτοια λόγια άκουγα, ενώ άλλες φορές. Οι Ολυμπιακοί έχουν την εξή σκέψη. Εάν δεν το πάρουμε εμείς, μην το πάρει η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός και μας αλέσουν εδώ στην Αθήνα. Ας το πάρει ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον αυτή είναι μακριά. Έχουν και κάποια δίκαια. Δηλαδή εσύ τώρα, αν δεν το πάρεις εσύ, θα θέλεις να το πάρει ο Άρης. Όχι, τίποτα. Γι' αυτό σου λέω. Να μην το πάρει ο συμπολίτης και μετά. Κανείς να μην το πάρει, θα πω. Δεν μου λες. Με την αμαξάρα την καινούργια πήγες Κέρκυρα.
Ναι, ναι, μιλάμε τώρα, μόνο του μιλούσε, έκανε άστα, άστα, Γιώργο. Είναι αλήθεια ότι πέρασες στη θάλασσα, να πούμε, με το αμάξι, δεν μπήκε στο ferry boat, πάει και στη θάλασσα. Κοίταξε να δεις, σε λίγο θα τα βγάλουνε. Τη στιγμή που έχεις και σε μιλάνε, όπως είπα, σαν τον Κιτ που βλέπαμε παλιά και σου λέει ότι έχει καθυστερήσει στα διόδια, θέλεις να στείλουμε, μου λέει, έβγαλε ένα μήνυμα, είχα καθυστερήσει στα διόδια 12 λεπτά και μου λένε, έχεις κανένα πρόβλημα, θέλετε να στείλουμε, λέει, την αστυνομία, άκου τώρα, θέλετε να στείλουμε, λέει, τη Mercedes B να σε βοηθήσει. Φαντάσου τώρα, δηλαδή, Γιώργο, τι μεγάλη εξέλιξη και τι σιγουριά έχεις όταν ταξιδεύεις με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Πραγματικά δεν έχεις να φοβηθείς τίποτα. Να σε καλά, Γρηγόρη, για χαρά. Θα σε κάνω μια βόλτα, Γιώργο. Έλα με το καλό. Έλα με το καλό και θα τα πούμε. Καλά να περάσει. Εκεί Δευτέρα εδώ είμαστε, θα τα πούμε. Την Τρίτη. Τρίτη γιατί? Αγίου Πνεύματος. Εγώ θα τα έρθω τη Δευτέρα. Εσείς θα έρθετε εδώ. Σε πάλξεις. Σε μόνος με εδώ. Χριστάρα θα έρθεις και εσύ. Θα έρθει και το Δεσπυλάκι, έξω μας είπε. Εδώ η κουπέλα που φροντίζει την καθαριότητά μας και θα είμαστε μια χαρά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, Γιώργη. Και πάμε. Ορίστε. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, νεάρε. Και στο συμπατριώτη μου που είναι δίπλα σου και στο Χρήστο. Μάλιστα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, ο κύριος Ηλιόπουλος, έχει δίκιο ο Γιώργος, είναι ένας πολύ πετυχημένος επιχειρηματίας. Η αδυναμία του είναι τα αυτοκίνητα. Μεγάλη αδυναμία. Μεγάλη αδυναμία. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο και δεν έχει καμία ποδοσφαιρική εμπειρία. Αλήθεια είναι αυτό. Αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Μα εγώ μόνο αλήθειες λέω. Εννοείται. Και είναι πολύ παλιός φίλος με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Είχαν πάρα πολύ καλή φιλία, η οποία στην πορεία των ετών αδυνάτησε και τώρα είναι απλή γνωστή. Ναι, ναι. Μάλιστα, του είπε κιόλας χθες. Βέβαια. Ναι. Μάλιστα ο κύριος Μαρινάκης τον πάντρεψε. Είναι ο κουμπάρος του. Και γιατί, φίλε, με τον καιρό να πούμε χάλασε η κουμπαριά, τι έγινε? Ποιος ξέρει, ποιος τα προσωπικά τους, Γιώργο. Θα έχουν τα δικά τους. Αυτή. Μπορεί όμως να τον πάρει ένα τηλέφωνο, δεν είναι εχθροί, ας πούμε, αλλά είναι μακρινή φίλη αυτή τη στιγμή. Είναι καλό αυτό, διότι για να ηρεμήσει η κοινωνία σε πρώτη φάση πρέπει να ηρεμήσουν αυτοί που προείστανται της κοινωνίας. Πώς να ηρεμήσει ο Παουξής με τον Αριανό, όταν δεν μιλάνε μεταξύ τους οι πρόεδροι. Ναι. Για το άλλο θέμα, Γιώργο, που έδειξες πάρα πολύ σωστά, η φράση μεγάλη είναι «ουέ της ηττημένης». Ξέρεις ποιος την είπε? Για πες μου, τη φράση την ξέρω, ποιος την είπε. Ο επικεφαλής των Γαλατών, ο Βρένος, όταν συνετρίβει από το Ρωμαίο στρατηγό Κάμιλο Μάρκο Φούριο, το 390 π.Χ. Τι ωραίος είσαι, τι ωραίος είσαι. Διότι έλειπε το 1 τρίτο του χρυσού του Ρωμαϊκού κράτους από τις ατασταλίες των αυτοκρατόρων και έπρεπε να συμπληρωθεί. Η σύγκλητος, η οποία είχε πληροφορίες, γνώριζε ότι το χρυσό αυτό θα τον αναπληρώσουν από τους Γαλάτες. Αλλά έπρεπε προηγουμένως να διεξαχθεί μάχη για να τους συντρίψουν και να τους το πάρουν. Και όταν έχασαν οι Γαλάτες τη μεγάλη μάχη που συνετρίβησαν από τα ρωμαϊκά στρατεύματα, ο αρχηγός των Γαλατών είπε το περίφημο «Vae victis», «Ουέ της ηττημένης». Έτσι μας φέρεται η Αθήνα, για να κάνω τον παραλληλισμό. Τα γήπεδα εδώ και τα τρία και τα δύο είναι απαρχαιωμένα. Και όλες οι διαδικασίες κολλησιεργούν εσκεμμένα, κατά τη γνώμη μου. Κολλησιεργούν, αλλά και από την άλλη μεριά δεν υπάρχει και η θέληση να το προχωρήσουν. Γιατί καμία, το Γιώργο, να σε φταίει καμία. Ο Μητσοτάκης, το οποίο φταίει, εγώ δηλαδή, ό,τι πιο χειρότερο έχω δει στη ζωή μου είναι αυτή η κυβέρνηση. Αλλά. Δεν είναι δυνατόν να έρχεται πέρυσι και να λέει ότι πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει, να δημιουργήσει το νέο του στάδιο και ο Άρης το καινούργιο του σπίτι και ένα χρόνο να μην γίνεται τίποτα. Τίποτα. Γιατί δεν μας ανταλλάσσει σε εμάς ένα οικόπεδο? Ολόκληρο γήπεδο δίνουμε σε ανταλλαγή. Εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε στο Χαριλάου. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε εκτός πόλεως, όπως όλες οι σύγχρονες ομάδες. Το ζητήσατε αυτό. Και το οικόπεδο. Φυσικά. Γιατί το οικόπεδο αυτό δεν του παίρνει το κράτος για να το ανταλλάξει με το γήπεδο μας να προχωρήσει η ιστορία? Άσχετα μετά που θα βρούμε τα χρήματα. Εκείνο είναι άλλο καπέλο. Δεν προχωράει τίποτα. Στη Δε Τούμπα δεν έχει πέσει ούτε ρωσικό φιάρι. Κοίταξε, το Χαριλάο εκεί που βρίσκεται το οικόπεδο έχει υπεραξεί από οποιοδήποτε Φυσικά. Κομμάτι και να σου δώσει. Οπότε θα πρέπει να σου δώσει ένα έτοιμο
για να πάρει έτσι αυτό το κομμάτι το οποίο είναι χρυσάφι εκεί που βρίσκεται. Βέβαια, και μπορεί να αναβαθμίσει όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Πώς με το βοτανικό έγινε όλο σε χρόνο τετέ. Έχουνε σοβαρούς προέδρους, φίλε μου. Δεν έχεις δυναμικό πρόεδρο με λεφτά να βγει και να ζητήσει. Δεν μας βλέπουνε με ισοματή. Δεν μας όχι. Βλέπουν. Τέλος. Γεια σας. Έχει και τα δικιά του ερήφης. Ορίστε. Παρακαλώ. Και εκείνος δεν απάντησε. Ορίστε. Μιλάρε δεν... παπά. Δεν μας ακούει ο κράτης. Ο επόμενος, ορίστε. Καλημέρα Γιώργηδες. Καλώς τον. Καλημέρα. Γρήγορος. Παπαγιώργη Παπαναστάσης εδώ. Γεια σου πάτερ, τι κάνεις? Πεκταρά μου, λεβέντη μου, τσολιά μου, καραμπουζουκλή μου, ρίχτα. Γεια σου αδερφέ. Και εγώ μόνος μου είμαι, φωνή μου όντως εν τη ιερή μου, φωνάζω, αλλά ποιος άκου την ψυχή μου, μπορώ? Μ' ακούς? Ναι, έρχεσαι με κάποιες διακοπές. Όταν μιλάω, ακούγεσαι όμως, ακούγεσαι πολύ καλά. Δεν ξέρω. Ακούγομαι τώρα? Ναι, βέβαια, ναι, ακούγεσαι πολύ καλά. Λοιπόν, άκου Γιώργη. Ήταν ακριβώς η θέση του πίσω από τον πάγκο του ΠΑΟΚ στη 2. Από εκεί παρακολουθούσα όλη τη δεκαετία του 70 από παιδάκι τα παιχνίδια. Όσες φορές δεν με έπαιρνε, πήγαινα, ξέρει ο Χρήστος. Στην κρεμαστή πηδούσα μέσα στις γραμμές, πήγαινα στο σταθμό, έπαιρνα το λεωφορείο. Κατέβαινα στο παλιό 424 και από εκεί από το λιμοδόν με τα πόδια έφτανα στη 2. Περνούσα τον εισπράκτορα κάτω από τα πόδια. Με έβλεπε ο πατέρας μου μπροστά και έσκαγε στα γέλια. Πηδούσα στο κυκλίδωμα, ήμουνα τόσο μικρός που χωρούσε το κεφαλάκι από το κυκλίδωμα και πήγαινα πίσω από την 8 και μάζευα την μπάλα. Μεγάλωσα εκεί. Αλλά και πριν μερικά χρόνια που υπηρετούσα εδώ στη Μεγίστη Λαύρα, όταν βγαίναμε, γιατί μια εξέταση να θες να κάνεις πρέπει να έρθεις στη Θεσσαλονίκη, το κονάκι της Μεγίστης είναι πάνω από τη θύρα 4, εκεί που είναι το στενάκι πάνω στην Αγία Μαρίνα καθώς πηγαίνεις. Μ' ακούς? Ναι, βεβαίως, πολύ καλά. Και από εκεί όποτε έβγαινα, περνούσα από τα επίσημα από την ένα, καθόμουνα και αναπολούσα τα παιδικά μου χρόνια. Απέναντι ακριβώς από τα επίσημα ήταν το βοηθητικό του ΠΑΟΚ. Το ξέρω εκείνο εκεί στο σχολείο, στο λιόμενο. Τις ΜΕΝΤ. Και άκουγα τις φωνές του Κυρλευτέρη, του Παπαδάκη που με φώναζε. Από παιδάκι θέλω να πω, μεγάλωσα εκεί μέσα. Πονάω για αυτή την ομάδα και γι' αυτό βγαίνω καμιά φορά. Αλλά συγχρόνως περνάω και το μήνυμα. Γιατί τα τελευταία 25 χρόνια ζω στο περιβόλι της Παναγίας. Και πάνω από τη Μεγίστη Λαύρα, αυτό το λέω με πολύ πόνο, βρίσκεται το ησυχαστήριο, το ερημητήριο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Είναι πάνω ψηλά στον Άθωνα. Έζησε το 14ο αιώνα. Εκεί η ίδια η Παναγία τον καθοδηγούσε στις επιστολές που έγραψε. Εγώ ανέβηκα μετά από 600 χρόνια στο ερημητήριο του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Χρειάστηκε να κάνω αναρρίχηση για να φτάσω εκεί. Και έμεινα έκθαβος από την ομορφιά, αλλά και από την ευωδία που είχε ο τόπος, γιατί όπου πατάει η Παναγία ευωδιάζει ο τόπος. Και θέλω να πω ότι η πόλη της Θεσσαλονίκης, εκεί που γεννήθηκα, εκεί που μεγάλωσα, η πόλη της Ορθοδοξίας με τους περισσότερους Αγίους, αυτή τη στιγμή, τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας, της Αγίας Τριάδος, της Πεντηκοστής, του κάθοδου του Αγίου Πνεύματος, πορεύομαι προς τον Πατέρα, είπε ο Χριστός, και ο Πατέρας θα στείλει τον Παράκλητο, το Άγιο Πνεύμα, κάτι το οποίο έγινε. Αυτή τη στιγμή αυτή η πόλη γίνεται, τι να πω, μαζεύονται από όλο τον κόσμο εικόνες Θεού, οι οποίες έχουν απομακρυνθεί από τον Θεό. Θα γίνουν Σόδωμα και Γόμορα εκεί. Πολύ στεναχωριέμαι. Αυτοί οι άρχοντες πώς επιτρέψαν τέτοιο πράγμα? Ποια πόλη υπηρετούν? Δεν έχουν καταλάβει πού βρίσκονται? Τι να πω, ο Θεός να μας ελεήσει, να γεμίσουμε τις εκκλησίες, το όρος κάθε χρόνο του Αγίου Πνεύματος βουλιάζει. Να προσευχηθούμε για αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους μπρόχνει ο ένας και μοναδικός εχθρός των ανθρώπων, ο ανθρωποκτόνος. Να προσευχηθούμε να τους φωτίσει ο Θεός. Θα προσβάλλουν... Δεν μπορώ και να το πω. Τα σύμβολα της Ορθοδοξίας, να μην αντιδράσουν οι πιστοί, να προσεύχονται.
Τι να πω, λυπάμαι πολύ, πάρα πολύ λυπάμαι Γιώργο. Και η καμπάρα δεν θα βαρέσει, δεν θα βαρέσει χαρμόσυνα, θα βαρέσει πένθυμα. Πένθυμα. Ο Θεός να μας ελέγξει να μην έχουμε τίποτα χειρότερο. Γεια σου Γεώργιε, γεια σου. Γεια σου ρε πατέρ, πατέρ Αναστάση, μας συγκλώνησες και σήμερα. Χτυπάει και την καμπάνα, δεν παίρνει από το Άγιο Όρος παίρνει. Ναι. Εκεί δεν έχει ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι. Όταν παθαίνουν κάτι αναγκάζονται τώρα να κατέβουν στη Θεσσαλονίκη κάπου να πάνε να γίνουν καλά. Άμα τους τύχει κάτι, ώστε να κατέβουν από εκεί πέρα που είναι, έχουν μπει το πείμα στο δρόμο. Τόση μοναχή εκεί δεν έχει γιατρούς μοναχούς να κάνουν ένα ιατρείο εκεί πέρα με μοναχούς. Να πηγαίνουν να βρίσκονται, να τα πεις δεν το έχουν σκεφτεί αυτοί. Μπας περιπτώσει, 2-31-02-87 και 3-8, όποιος θέλει να συμπληρώσει κάτι, έχουμε μείνει. Τερματοφύλακα θέλουμε, δεξιά, αριστερό θέλουμε, center back θέλουμε. Τέσσερα κομμάτια για την άμυνα. Στα χαφ πώς είσαι? Στα χαφ είμαι καλά. Είσαι καλά. Αυτή τη στιγμή είμαι καλά. Δεν θεωρώ ότι... τουλάχιστον δεν είναι άμεση προτεραιότητα. Τώρα άμα βρεθεί κάποια καλή περίπτωση... εντάξει, πάντα ένα καλό παίκτη τον θες. Πάντα άμα βρεθεί κάτι καλό το παίρνεις. Αυτό. Θέλει σίγουρα ένα παίκτη αριστερά, αριστερά μπροστά. 4-6-1-5. 5. Θέλει σίγουρα δύο επιθετικούς, γιατί έφυγαν δύο, ο Αραούχο και ο Πόνσε. Άρα πρέπει να πάρει δύο για να τους αναπληρώσει. Ναι. Το Λιβάι θα το κρατήσετε? Μίλησε και γι' αυτό εχθές ο Ηλιόπουλος. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο πώλησης. Είπε αυτή τη στιγμή σήμερα δεν πωλείται. Αν έρθει κάτι καλό, το ξανασυζητάμε. Αυτός ο παίκτης, ρε φίλε, έδειξε ότι ανταλλακτικό τέτοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ναι, δηλαδή ναι. Είναι κάτι το μοναδικό. Ναι, αυτό αλλά βγάζει πολλούς τρόπους, είναι κουσουρλής. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Είναι κάποιοι παίκτες που είναι εύκολοι στον τραυματισμό. Όντως. Να πάρουμε τη γραμμή και δεν την παίρνουμε. Ορίστε. Καλημέρα. Έλα ρε Γιώργο, με ενώτε εδώ πέρα. Βλέω κι εγώ, πού είναι το μωρό μου σήμερα? Να, τώρα κοίταξε, άκουσα του Παπαναστάση. Παρόλο που εγώ είμαι άθρησκος, κοίταξε για να το ξεκαθαρίσω. Στη διάρκεια έγινε άθρησκος. Δεν γεννήθηκα άθρησκος, γεννήθηκα χριστιανός ορθόδοξος όπως όλοι μας, γιατί έτσι μας μεγαλώσαν οι οικογένειές μας, οι μάνες μας, οι μπαμπάδες μας και μας είπαν αυτή είναι η θρησκεία μας. Τώρα εγώ δεν ήξερα και ακολουθώ αυτόν τον δρόμο και μεγαλώνοντας βλέποντας ότι υπάρχουν και άλλες θρησκείες, γιατί εγώ μικρός είχα την άποψη είναι ένας είναι ο Θεός και μια είναι η θρησκεία. Όταν μεγαλώνοντας έμαθα ότι υπάρχουν και άλλες θρησκείες, εκεί άρχισε να μπερδεύεται ο εγκέφαλός μου και λέω πώς γίνεται αυτό να πούμε, πώς γίνεται να γεννηθώ από μία μάνα και να έχω 10-20-30 μάνες. Αυτό είναι ανεξήγητο. Και εκεί έφαγα την παραμύθα και λέω κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, κάτι πονηρό, κάτι δεν μας τα λένε σωστά, μας μπερδεύω τη μέρα με τη νύχτα. Αυτά με αγάπη στον Παπαναστάση, στον κάθε Παπαναστάση, στον κάθε θρησκευτικό. Μπορεί εγώ τις θρησκείες να τις σέβομαι, αλλά δεν τις δέχομαι. Γιατί εγώ ξέρω ότι κατάλαβα μεγαλώνοντας ότι είναι μια απάτη, μια παραμύθα η θρησκεία. Ένας είναι ο Θεός και να πάμε και λίγο παρακάτω από τον ένα τον Θεό. Δεύτερος ο επίγειος Θεός είναι ο Πάοκ Θεός και η μεγαλύτερη θρησκεία. Εκεί θα καταλήξω πέρα. Όλα καταλήγουν στον Πάοκ τον Θεό. Και να ξέρω το μεγαλύτερος ναός δεν είναι ούτε το Άγιο Όρος, ούτε το Βιετνάμ, ούτε εκεί οι Βιετναμέζοι, οι Κογκολέζοι που δείχνουν κάτι, οι ιερομονάχους, κάτι έτσι που είναι έξω από τη ζωή, από τη φύση. Η Τούμπα ο ναός εκεί πέρα θα προσκυνήσουν όλοι, όλοι θεοί τον Πάοκ τον Θεό. Είτε είσαι Βουδιστής, είτε είσαι Χριστιανός, είτε είσαι Μουαμεθανός, όλοι οι μεγάλοι θεοί στην Τούμπα στον ναό θα προσκυνήσετε. Γιατί ανατρίχιασε ο μεγαλύτερος ποδοσφαιρικός ηγέτης, ο Μαραντόνα, ο Θεός του ποδοσφαίρου, ο λεγόμενος Θεός του ποδοσφαίρου και λέει πρώτη τώρα φορά. Τώρα άσε αυτά τα λες και καμιά μεταγραφή θα κάνετε. Λοιπόν, κοίταξε τώρα για τις μεταγραφές, αυτό που μας καίνει ο ΜΕΙΤΕ. Θα μου πεις εντάξει, ουδής αντικατάστατος, για όλους υπάρχει ένας αντικαταστάτης. Επειδή είναι χρήσιμος παίκτης, επειδή πέρυσι πήραμε αυτό το πρωτάλμα και ήταν πρωτεργάτης αυτό το πρωτάλμα, αυτό θα το αναγνωρίσουμε. ΜΕΙΤΕ, ότι είσαι πρωτεργάτης, ότι είσαι στρατού της ομάδος, αυτό το αναγνωρίζουμε. Αλλά να μην ανεβαίνει η ψήρα στο γιακά και πρέπει να πάρω 10 και ζητάω 20 και 30. Χαϊβάνια δεν θα βρεις πουθενά. Και να βρεις χαϊβάνια είναι στριφογυρισιά να πας να το πας τον άλλον.
δεν θα εκμεταλλεύεσαι την κατάσταση και την ανάγκη του αλουνού. Θα είσαι σωστός, θα είσαι σοβαρός, όπως ο ΠΑΟΚ ήρθες εδώ πέρα και πήρες αυτό το πρωτάθλημα και ανέβασε τις μετοχές σου και το κασέ σου. Γιατί λόγω ΠΑΟΚ ανέβηκαν αυτές οι μετοχές σου. Αν δεν είσαι ο ΠΑΟΚ και είσαι σε οποιαδήποτε άλλο μπάθα, δεν θα σε αναζητούσε κανένας. Σέπαιξε όμως ο παίκτης, σέπαιξε φίλε, σέπαιξε ο παίκτης. Ο ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ έπαιξε ρε. Ήτανε σατού. Ήτανε στους πρωτοκλασσάτους παίκτες. Αλλά να μην ζητάει παραπάνω από αυτά που δικαιούται και αυτά που πήρες από τον ΠΑΟΚ είναι πολλά και τα πιο πολλά που ζητάς λόγω ΠΑΟΚ θα ζητάς. Αν έπαιξε σε άλλη ομάδα θα ήταν στην αφάνεια και δεν θα τον αναζητούσε κανείς. Οπότε βάζουμε το μυαλό στο κεφάλι, βλέπουμε την ΠΑΟΚΑΡΑ γιατί εμείς οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ λέμε ο ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και μετά όλα τα άλλα τα θέλω του καθενός. Πας υπογράφεις τώρα να μην χάνας αυτή η χημεία του ΠΑΟΚ, αυτό το όνειρο, γιατί το περσινό πρωτάθλημα που ζήσαμε ήταν ένα όνειρο απατηλό, ένα όνειρο αμαρτωλό που αμαρτωλούσε και η ίδια Παναγιά σε αυτό το ΠΑΟΚ κάθε Κυριακή που παίζαμε και τρελάθηκε όλοι οι φίλοι, όλο το σύμπαν και δεν μπορούν να εξηγήσουν πως έκανε αυτή την μεγαλειώδη ανατροπή στο τέλος ο ΠΑΟΚ και πήρε αυτό το πιο μάγικο, το πιο αρσενικό, το ανατρεπτικότερο πρωτάθλημα που έχει παιχτεί ποτέ στην ιστορία, όχι του ΠΑΟΚ, του ποδοσφαίρου. Γιατί όπως είπε και ο μεγάλος συμβάρος του Μπαρτσελόνα να φέρω, εδώ πέρα πρωτάθλημα δεν παίρνει. Και ο ΠΑΟΚ κατάφερε και το πήρε με τη μαγιά του, μαγιά μου που είμαι ΠΑΟΞής, και αυτό που διακρίνει και διαφέρει τον ΠΑΟΞή από όλους τους άλλους οπαδούς είναι η μαγιά. Έχεις μαγιά προχωράς, δεν έχεις μαγιά τζάμπα ζεις. Γι' αυτό σας λέμε είστε οι τζάμπα μάγκες. Τώρα όσο και για... Μ' ακούς Γιώργο? Ναι, ακούω, έχεις ένα λεπτό. Τώρα όσο που αναφέρατε και για το καινούργιο πρόεδρο της Κούλας, τώρα άσε αυτή είναι ψευδομακίτσες. Ο Μελισσαρίδης, ο μεγαλοπρόεδρος της ΑΕΚ, γιατί την άφησε την ΑΕΚ? Ξέρεις γιατί? Για τα φραγκοδίβρακα. Αφού είδε πρωτάθλημα δεν πήρα, κύπελο δεν πήρα, Ευρώπη δεν προχώρησα, η τούρτα έφυγε από τα χέρια μου. Και όταν φεύγει από αυτούς η τούρτα από τα χέρια, τη στρίβουν τη δουλειά, στρίβουν δια το αραβόνιο. Γεια σου Μενώτη, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Μενωτάκο. Με λίγα λόγια ρε μεγάλε, θες 8 παίκτες. Ναι. 4 στην άμυνα είπες, ένα δεξιά αριστερά 6 και 2 σέντερ φορ 8. Και μπορεί να γίνουν και παραπάνω. Και μπορεί να γίνουν και παραπάνω. Δηλαδή τώρα η ΑΕΚ έχει ανοιχτό το θέμα του Άμραμπατ ακόμα. Ναι. Δεν έχει ανανεώσει ή δεν έχει φύγει ακόμα. Μάλιστα. Αυτό στη θέση έπαιζε. Δεξιά. Μάλιστα. Δεξιά μπροστά. Καλώς. Οπότε, μάλιστα, αν φύγει αυτό, θέλει και έναν παίκτη εκεί. Πολύ πράγμα, ρε μεγάλε. Μα εγώ τι σα λέω. Θέλει πολύ πράγμα φέτος. Φέτος θα αλλάξουν πάρα πολλά στην ΑΕΚ. Βρίσκεται σε καλό δρόμο. Έχει τον κορμό. Έχει κορμό. Έχει τη φόρα. Έχει φόρα τώρα. Μην βλέπει που έχασε φέτος το πρωτάθλημα. Εντάξει. Το έχασε από το δικό της το κεφάλι. Εντάξει. Και αυτή τη στιγμή ας έχει χαμηλά την μπάλα και η ΑΕΚ. Χαμηλά, όλοι χαμηλά. Πέρσι δεν ήταν έτσι. Πέρσι δεν την είχε τόσο χαμηλά. Ίσως και αυτό να το πλήρωσε στο τέλος. Ναι. Θα δούμε. Ακόμα είναι πολύ νωρίς. Ναι, όλοι κάνανε γκέλες και ο Παναθηναϊκός ήταν σε κάποια φάση. Φαινόταν ότι θα το πάρει αυτός και φέρνει τρεις ισοπαλίες στην έδρα του. Με υποδιέστερες ομάδες. Πάει και ο ΠΑΟΚ τον κερδίζει, βγήκε από το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έχασε στην αρχή δρόμο. Έφαγε το μηδενισμό. Έμεινε πίσω. Και περισσότερο, ας πούμε, το ρίξε στην Ευρώπη. Εντάξει. Μετά το ρίξε στην Ευρώπη. Okay. Ναι, μετά. Μετά. Γιατί εάν ο Ολυμπιακός δεν είχε την Ευρώπη, όταν ήρθε να παίξει με τον ΠΑΟΚ, δεν έπαιζε έτσι. Μπορεί. Το θα ήταν πολύ δύσκολο το μάτσο. Εν πάση περιπτώσει, ο ΠΑΟΚ ήταν άτυχος και αδικήθηκε ίσως κάπου σε κανένα δύο αγώνες, κάπου σε κανένα δύο άτυχος, αλλά και σε κανένα δύο ήταν τυχερός και σε κανένα δύο του ήρθαν τα πράγματα όπως ήθελε. Έτσι πρέπει. Και η τύχη είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Και η τύχη ευνοεί τους δυνατούς που λένε. Νομίζω ότι με την Άκη είχε τύχη. Ξαναλέω, όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή εκεί το 2-0 που έγινε 2-2 τελευταίο λεπτό. Δεν ήταν τύχη. Δεν ήταν τύχη. Εκείνο ήταν το λιγότερο τυχερό. Ήταν ικανότητα σε εκείνο το παιχνίδι. Η αστοχία δικιά σας, δηλαδή. Όπως θέλει, θέλει μπορεί να το γιατί πάρει κανείς. Γιατί το 60 στο 2-0 ο ΠΑΟΚ δεν βλεπόταν. Όταν όμως μια. Τελειώσαμε, Χριστέ. Τελείωσε την αυτή σου. Ένας φιλοξενούμενος είναι 2-0 πίσω στην έδρα του αντιπάλου του, σε μια τέτοια έδρα. Και σε καλή ομάδα, έτσι. Βέβαια.
και καταφέρνει και το πάρει το χ, κάτι καλά κάνει. Κάτι κάνει καλά και κάτι δεν κάνει εσύ καλά. Αυτά πάνε μαζί συνήθως. Θα είμαστε μαζί την Τρίτη, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε τον εαυτό σας. Να έχετε ένα καλό τριήμερο, τετραήμερο από σήμερα και να γυρίσετε όλοι δυνατοί και με γεμάτες μπαταρίες την Τρίτη να συνεχίσουμε εδώ τη δικιά μας παρέα και ο καθένας το δικό του αγώνα. Για Χαραντάν και τα κοντιά Μπαγκλάν, χρόνια σας πολλά, χρόνια πολλά στην Εκκλησία μας, χρόνια πολλά στη θρησκεία μας, χρόνια πολλά στην Ορθοδοξία μας και χρόνια πολλά εκεί στο μοναστήρι της Παναγιάς, το όχι, μοναστήρι, πώς λέγεται, περιβόλι της Παναγιάς και στον αγαπημένο μας τον Πάτερ Αναστάσιο, ας χτυπήσει χαρμόσυνες καμπάνες. Κάπου είναι πικραμένο στη αυτό το gay parade που λένε αυτό, γι' αυτό. Πότε είναι αυτό? Σήμερα. Σήμερα θα βγουν ξεβράγοντες στους δρόμους να τρέχουν. Μια εβδομάδα θα βγαίνουν. Μια εβδομάδα θα βλέπουμε. Ευρωπαϊκό είναι. Τι εννοείς ρε φίλε? Είναι όλης της Ευρώπης, δεν είναι μόνο της Ευρώπης. Και μαζευτήκατε εδώ σε εμάς? Βέβαια. Ρε μάγκα μου, τι έγινε? Θα βογγίξει η πόλη. Ρε φίλε, άντρες, γυναίκες και παιδιά, σκυλιά, αυτά, γατιά, όλοι τα πάντα. Ορμάτε, ορμάτε. Χρήστο θα πας, ρε, τους δεις? Αιδιάζω, ούτε να τους δω δεν θέλω. Δεν μπορώ να βλέπω τέτοια. Εντάξει. Εντάξει. Ούτε εγώ. Φεύγουμε, Χριστάρα. Άντε, φεύγουμε.